Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Γιάννη, καλησπέρα, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Νίκο. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία και περιστατωμένη παρουσίαση. Λοιπόν, ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε κάτι που είπε πριν κάποιος προηγούμενος ομιλητής, νομίζω ο κύριος Οικονομίδης, ίσως το θέμα ένταξης και μείωσης γονιμότητας έχει να κάνει με αυξανόμενη αστικοποίηση. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ευσταθεί. Ίσως να μας πεις, Νίκο, τώρα. Δύο πιο ουσιαστικά πράγματα. Το ένα όσον αφορά τη μετανάστευση, πιστεύω ότι δεν μπορούν όλα να γίνονται με βάση κάποιο αόρατο χέρι. Και αυτό χρειάζεται κάποιο πλαίσιο και κάποιο προγραμματισμό. Δηλαδή, πιστεύω ότι η ενσωμάτωση είναι πολύ πιο εύκολη όταν είναι πιο ομοιογενείς οι ομάδες. Άρα αυτό που είπε και ο καπετάν Παναγιώτης θα έχει νόημα με το να επικεντρωθεί κανείς και να πει εγώ θα φέρνω ρε παιδί μου Ουκρανούς ας πούμε, θα δώσω μια προτεραιότητα εκεί ή από κάποια άλλη εθνότητα. Το να φέρεις 10 που είναι από διαφορετική χώρα ο καθένας και να περιμένεις να τους ενσωματώσεις είναι πολύ πιο δύσκολο πιστεύω αν είναι και οι 10 σχετικά πιο ομοιογενές στο γκρουπ. Δεύτερο, η εμπειρία δείχνει ότι η ενσωμάτωση γίνεται πολύ πιο εύκολα όσο πιο μικρές είναι οι κοινωνίες τις οποίες πηγαίνουν, βέβαια ως πολύ μικροί που να αισθανθούν απειλούμενοι και θα λιωθεί η σύνθεση, αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις δημιουργούνται πολύ πιο εύκολα σε μικρή κοινωνία, δεν τον βλέπει τον άλλο απρόσωπα, αλλά ως ένα γείτονα που πάνε τα παιδιά στο σχολείο, που είναι ο τεχνίτης κτλ. Και βέβαια πολύ σημαντικό θεωρώ και το θέμα του προγραμματισμού των skills. Σας θυμίζω ότι πριν πολλά χρόνια όταν γινόταν η μεταναστεύση Ελλήνων στη Γερμανία, στη Βέλγιο, στην Αυστραλία, ζητάγανε συγκεκριμένες ειδικότητες. Λοιπόν, δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να φροντίζουμε να καλύπτουμε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, τις οποίες ξέρουμε πολύ καλά και είναι και υπάρχουν. Και ένα τρίτο σύντομο, το οποίο είναι μια σκέψη πιο πολύ, γιατί δεν έχω ούτε εμπειρικές μελέτες ούτε τίποτα, και ίσως είναι και λίγο αιρετική. Ο μεν πληθυσμός της Ελλάδος από πλευράς Ελλήνων πολιτών μπορεί να πέφτει. Αλλά θυμίζω ότι πέραν από τους μετανάστες υπάρχει η τεράστια δεξαμενή του ελληνισμού. Και όταν έχουμε άλλα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ελληνικής καταγωγής που ζουν εκτός Ελλάδος, εφόσον οι ψηφιακοί μετανάστες μας απέδειξαν ότι αλλού μπορεί να ζεις και αλλού να εργάζεσαι, πιστεύω ότι με μια κατάλληλη πολιτική θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιο μερίδιο από αυτούς οι οποίοι ζουν εκτός ελληνικών σύνορων να προσφέρουν υπηρεσίες στην ελληνική αγορά εργασίας. Και πιστεύω αυτό είναι το ζητούμενο, διότι η μείωση του πληθυσμού αναλύεται σε συγκεκριμένες επιπτώσεις, δηλαδή λιγότερα resources ενδεχομένως, λιγότερη φορολογία, λιγότερη αγορά. Λοιπόν, το input μπορεί να καλυφθεί από πουδήποτε και να ζει κάποιος ενδεχομένως. Η φορολογία δεν καλύπτεται, αλλά η αγορά μπορεί να καλυφθεί με την έννοια της αυξημένης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Αλλά λιγότερη φορολογία σημαίνει και λιγότερη πίεση στις υποδομές, έτσι, διότι ο λιγότερος πληθυσμός σημαίνει ότι ίσως υπάρχει κάποια ελάμφρυνση. Άρα, εάν τα δει κανείς σε όσα μια ζυγαριά, εγώ κοντολογής λέω ότι ίσως για κάποια μελλοντική έρευνα θα έχει νόημα να δει κανείς πώς μπορεί η τεχνολογία και όλες οι δυνατότητες καινούργιες να αυξήσουν λίγο το constraint και να προσθέσουμε και τα 10 εκατομμύρια του ελληνισμού που είναι εκτός Ελλάδος. Άρα τα νούμερα τα οποία από 10 γίνονται 8 να είναι λιγότερο συντριπτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά τους Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο. Θεωρώ ότι το κράτος που το έχει κοιτάξει πολύ σε βάθος είναι το Ισραήλ, το οποίο έχει ενεργά προγράμματα
αυτοί που οι Ισραηλίτες που ζουν εκτός Ισραήλ πηγαίνουν στο Ισραήλ μία περίοδο κάθε χρόνο, ψηφίζουν εκεί εκτόπου, συμμετέχουν στην οικονομική ζωή, στις επιχειρήσεις, τουλάχιστον ένα διάστημα και έχουν μία πολύ πιο συνεκτική και οργανική σχέση με την κοινωνία. Σε εμάς οι δεσμοί νομίζω ότι είναι πολύ πιο χαλαροί και μακρινοί. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ.